Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα θέμα πολύ σημαντικό, είναι η μεταμόσχευση μαλλιών. Ξέρουμε όλοι ότι χρησιμοποιείται σε περίπτωση ανδρογενετικής αλλοπαικίας και τριχόπτωσης. Είναι όμως η μόνη περίπτωση που χρησιμοποιείται αυτή η μέθοδος. σήμερα κοντά μας έχουμε τον Δόκτωρ Αναστάσιο Βεκρή, είναι πλαστικός χειρουργός και επιστημονικός διευθυντής της Advanced Hair Clinics. Και φυσικά έχουμε μαζί μας και τον Λορέτζο, που είναι ένα ζωντανό παράδειγμα του τι συνέβη, το οποίο θα το διηγηθούμε μαζί στη συνέχεια. Καλησπέρα και στους δύο. Καλησπέρα Λορέτζο, μίλησέ μας για την εμπειρία σου και για να καταλάβει λίγο και το κοινό μας σε τι αναφερόμαστε ακριβώς. Εγώ είχα ένα σοβαρό πρόβλημα. <coughs> είχα ένα έγκαυμα όταν ήμουν μικρός, το οποίο σε περίοδο της ζωής μου ήταν πώ δεν μπορούσα να βγω έξω, δεν μπορούσα να πάω σχολείο εύκολα, φοράγα καπέλο, σκουφάκια και γενικά ντρεπόμουν να, βγω, να, να, πάω μια βόλτα. Από μικρή ηλικία. Από πολύ μικρή έτσι. ηλικία, mm -hmm. την οποία ήταν ενός χρονού. Ε, περάσαν τα χρόνια και φτάνουμε στην ηλικία 13, 14, 15, που λογικό είναι ένα έφηβο να βγαίνει παραπάνω, να πηγαίνει από εδώ, να πηγαίνει να ασχολείται. Είναι έννοια τη εφηβεία σου, πολύ φυσιολογικό. Να κάνει δραστηριότητε, να ασχολείται με μπάλα, μπάσκετ. Εγώ δεν μπορούσα να τα ασχοληθώ με αυτά. Λόγω του καπέλου, ότι έβγαινε, μου φεύγε το τρέξιμο από εδώ και πέρα. Ένιωθε κάτι να σε κρατάει πίσω. Ένιωθε κάτι με να με κρατάει πίσω και να με βαραίνει, να με βυθίζει κάπω. Ε, και έτσι δεν ασχολιόμουν. Κακαθόμουν περισσότερο στο σπίτι μου. και Κλείστηκε στον εαυτό. Ναι, κλείστηκα μέσα μου. Ασφαλώ. Μετά από τα χρόνια, πήγα 18 και μου είπαν οι δικοί μου, μου: Ψάξε μου, λέει. Να κάνουμε να πάμε να δούμε. Ε, δεν το πήρα και λίγο έτσι. Άρεσε, δεν αυτό... το είχε καταλάβει. Και το είδαν ναι. οι γονεί και σε παρότριναν. Να καταλάβει. Πώς, μετά από ένα παιδί αυτό με κράτησε πίσω και στη διάρκεια τη ζωή μου μπορούσα να ζούσω και με αυτό. Απλώ και στου δικού μου δεν άρεσε, ούτε σε μένα άρεσε. Με βλέπαν ότι ήμουν πιο ψυχολογικά πιο κάτω και τέτοια. Και μου λέει, ψάξε μου, λέει, να το δούμε, να πάμε να μιλήσουμε. Έψαξα, βρήκα τρει-τέσσερι περιπτώσει. Πήγα στον κύριο Βεκρή, μόνο μου, την πρώτη φορά που πήγα να σα πει ο ίδιο. Α, ήρθε μόνο του, ε. Μόνο μου ήρθε την πρώτη φορά. Πάω μόνο μου, μιλάω με τον κύριο Βεκρή, με το που μπήκα και μίλησα μαζί του. Βλέπει και ήταν ο γιατρό που έπρεπε να το κάνει. Ένιωσε η οικία, μια εμπιστοσύνη. Ναι, 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 ναι. Μπαίνω μέσα, λε και είμαι στο σπίτι μου. Καταλαβαίνω, ήδη μου μίλησε πάρα πολύ ωραία. Αυτά που μου είπε, κατάλαβε κι εγώ ίδιος ότι ήταν πάρα πολύ σωστά. Μου λέει μετά, έλα με του δικού σου να το δούμε. Γιατί μου λέει: Υπάρχει άλλη μια, μια, άλλη μια μέθοδος Που άμα είναι να την μου λε στου γονεί σου για να την καταλάβουν και ήδη πώ θα πάμε πάνω σε αυτό. Και του λέω βεβαίω. Και μετά από λίγο καιρό πήγαμε του δικού μου και κλείσαμε πάνω σε αυτό που μα είπε ο κ. Βεκρή. Ότι πρέπει να γίνει. Αυτό το χειρουργείο, το οποίο έχει φανταστικά αποτελέσματα πάνω μου. Εσεί τι είδατε όταν, όταν είδατε το Λορέτζο να μπαίνει, τι, τι σκεφτήκατε. Θα μου επιτρέψετε να πω ότι παρότι η εμπειρία μου ω πλαστικό χειρουργό ξεκίνησε σε νοσοκομείο με κέντρο ατυχήματο και εγκαυμάτων. Οπότε έχω αντιμετωπίσει στην καριέρα μου εκατοντάδε με χιλιάδε περιστατικά τραυματισμών, από πιο ελαφρύ μέχρι πιο βαρύ και σειρά εγκαυμάτων. Η περίπτωση του Λορέντζο, όπω φαίνεται και στι φωτογραφίε που νομίζω βλέπουν οι τηλεθετέ του δέκτε του, ήταν μια περίπτωση που με προβλημάτισε και με συγκλώνησε. Με συγκλώνησε γιατί είδα μπροστά μου ένα νέο παιδί το οποίο είχε ακριβώ αυτή την ανασφάλεια και τη χαμένη, τα χαμένα χρόνια, τη χαμένη εφηβεία που αντί να είναι έξω, <coughs> να είναι δραστήριος, όπως είπε πριν, να φλερτάρει, να κάνει αθλήματα, ήταν ένας άνθρωπος κλεισμένος στον εαυτό του, που ακόμη και μέσα στο γραφείο δίσταζε, και το θυμάμαι σαν τώρα, δίσταζε να βγάλει το καπέλο για να μην εμφανίσει το κραυγαλαίο και πολύ δύσμορφο πρόβλημα που είχε τη σουλή στο μισό σχεδόν κεφάλι. Με προβλημάτισε το γεγονός ότι ενώ και προσωπικά έχω κάνει αλλά και έχω επιβλέψει δεκάδες χιλιάδες μεταμοσχεύσεων για αισθητικούς λόγους, αυτό που κάνουμε συνήθως στους άνδρες και δευτερευόντως και στις γυναίκες να αποκαταστήσουμε την εικόνα μας, την εμφάνισή μας, την αυτοπεποίθησή μας, την ομορφιά μας, στο Λορέντζο έπρεπε να γίνει, αλλά να γίνει με τρόπο που δεν μπορούσε να είναι συμβατικό. Γιατί, επαναλαμβάνω, έλειπε το μισό τριχωτό της κεφαλής, σχεδόν πίσω από το μέτωπο μέχρι την ηνιακή χώρα όλη η δεξιά πλευρά. Ε, αυτό λοιπόν που συζητήσαμε με τον ίδιο και μετά με τους γονείς ήταν ότι έπρεπε αν πούμε το ok να μπούμε σε μια πορεία επανόρθωσης πλαστικής χειρουργικής που θα γινόταν σε στάδια η αποκατάσταση. Δεν μπορούσε αυτό να γίνει με τη μία. Έτσι λοιπόν και ξεκινήσαμε. Άρα ήθελε υπομονή έτσι. Και βέβαια ήθελε υπομονή πάρα πολύ και συνεργασία εκ μέρους του Λορέντζου και ένα από τα πράγματα που εκτίμησα και γι' αυτό τον, τον αγαπάω και τον θεωρώ φίλο μου πέρα από την επιτυχία του ε, της Ηταν ότι ήταν πάρα πολύ, παρά το νερό της ηλικία του, συγκεντρωμένο και φόκου αυτό που πρέπει να κάνει. Η πρώτη γιατί φάση, το ήθελε πολύ. Το Πότε... ήθελε γιατί, ξαναλέω, ήταν τα χαμένα του χρόνια. Έπρεπε κάποια στιγμή να τελειώσει αυτό το πράγμα. Και όσο μεγάλο είναι, το καταλάβαινε βέβαια και ο ίδιο. Οι δε γονεί, να πω ότι είχαν παρότι και αυτοί οι άνθρωποι ε, του μεροκάμα του απλοί είχαν την αγωνία για το παιδί που το ζούσαν από 11 μηνών μέχρι την ηλικία των 20 ετών να μεγαλώνει με αυτή τη δραματική εικόνα. Του πονούσε του ίδιου εσωτερικά. Όπω κάθε γωνιά άλλωστε. Δεν μπορούσε και εμένα να με αφήσει αδιάφορο, γιατί το καταλαβαίνετε είναι κάτι που δεν το συναντά κάθε μέρα. Το δύσκολο του προβλήματο ήταν η αποκατάσταση. Για την αποκατάσταση λοιπόν επιλέγει για αρχή η κλασική επαναρθωτική πλαστική χειρουργική, όπου χρησιμοποιήσαμε διατατήρε ιστών, τα λεγόμενα expanders από περίβλημα σιλικόνη, τα οποία υπογενική αναισθησία εμφυτεύσαμε στο κεφάλι του Λορέντζου κάτω από τις υγιείς περιοχές, τις περιοχές που είχαν τριχοφεία. τριχοφία. Αυτό ε, ακολούθησε τη διάταση τη σταδιακή των διατατήρων με φυσιολογικό όρο για διάστημα αρκετών εβδομάδων, μερικών μηνών. Και μετά, φανταστείτε μία εικόνα που νομίζω ότι δούμε και στους δέκτες ενός μπαλονιού ουσιαστικά κάτω από το δέρμα του υγιές, όπου τι έκανε, έκανε διάταση του υγιού δέρματος με σκοπό να πάμε σε επόμενο χειρουργείο, πάλι γενική αναισθησία, δεύτερο χειρουργείο, να αφαιρέσουμε την ουλή όλη και με το περισσεύμα του δέρματος που έχει πλέον διαταθεί να καλύψουμε στο μέγιστο δυνατό το κενό που είχε δημιουργηθεί. Το έλλειμμα ήταν πάρα πολύ μεγάλο. Ε, Παρ' όλα αυτά, επειδή κάναμε ε, σημαντική διάταση, καταφέραμε να καλύψουμε συνολικά όλο το έλλειμμα. Και ήδη η εικόνα του Λορέντζου μετά το δεύτερο χειρουργείο που έγινε η αποκατάσταση για τον ίδιο ήταν η μέρα με τη νύχτα. Δηλαδή δεν μπορούσε να το πιστέψει ε, πόσο καλά είχε πάει. Πλην όμω δεν μείναμε εκεί. Σε δεύτερο χρόνο και αφού η Ιουλή πλέον είχε διαμορφωθεί από το νέο τραύμα, επειδή υπήρχε μια γραμμή που φαινόταν σαν να είχε κάνει ένα χειρουργείο όπω κάνουν και άλλοι άνθρωποι για κάποιε βλάβε στον εγκέφαλο μετά από ατυχήματα κλπ. Θεωρήσαμε ότι αισθητικά μπορούσαμε να παρέμβουμε ακόμα περισσότερο Οπότε, με τη σύγχρονη μέθοδο μεταμόσχευση μαλλιών FUE, πήραμε τριχοθυλάκια από το πίσω μέρο του τριχοτού τη κεφαλή και πήγαμε πλέον στην νέα ουλή που ήταν πιο υγιή και με πιο καλή αγκύωση και εμφυτεύσαμε μέσα στην ουλή τριχοθυλάκια. Το αποτέλεσμα είναι αυτό που βλέπουμε σήμερα. Είναι ένα νέο παιδί με πολύ καλή εμφάνιση, με πολύ καλή ψυχολογία πλέον, γιατί αυτό που τον βάραινε επί 20 ολόκληρα χρόνια αυτή τη στιγμή έχει λυθεί. Και αν μιλήσουμε με τον σημερινό Λορέντζο, θα μα μιλήσει για τι σπουδέ του, για τη δουλειά του, για τη φιλενάδα του, για του γονεί του, για την οικογένειά του. Σαν Είναι την κοινωνική του ζωή που έχει αποκατασταθεί. βλέπει πλέον το μέλλον με αισιοδοξία και αυτοπεποίθηση. Και πάντα συγκινούμε όταν περιγράφω την ιστορία του Λορέντζου, γιατί είναι από τις λίγες στιγμές στην καριέρα ενός γιατρού και ειδικά στην πλαστική χειρουργική που αντί να ασχολούμαστε μόνο με την αισθητική του πράγματο αλλάζουμε τη ζωή ενός ανθρώπου. Αυτό είναι κάτι που πλέον μας ενώνει με δεσμούς ε, με τον Λορέντζο και το ξαναλέω πάντα συγκινούμε όταν περιγράφω την ιστορία αυτή. Λορέντζο, καταρχάς να πούμε ότι δεν φαίνεται τίποτα, δεν μπορεί κανείς να φανταστεί τι μπορεί να έχει περάσει. Ε, δεν φαίνεται απολύτως τίποτα. Θέλω όμως να μου πεις πώς βίωσες την αποκατάστασή σου εσύ. Η αποκατάσταση ήταν φανταστική. Καταρχήν, εγώ το πίστευα. Δεν το πίστευα στην αρχή. Άμα ρωτήσουν και οι δικοί μου άνθρωποι, οι φίλοι γνωστοί που ήταν, ε, φόραγαμε. Υπήρχαν περιπτώσει που ήθελα να βγω από το σπίτι και πήγαινε και έπαιρνα το καπέλο και μου λένε: Πα. Τόσο κόμπο παίγανε, τόσο υπομονή. Και μου λέει το καπέλο, του λέω συνήθεια". συνήθεια. Και άνθρωποι που μετά με βλέπαν και στο πήγαμε για μπάλα και τέτοια μου λένε: Τι έγινε, Πώ, τέτοια μετάλλαξη, Πού. Ε, και του είπα: Βέβαια τώρα ασχολούμαι, κάνω δραστηριότητε που μπορώ να πάω για μπάλα, πάω για, μπάλα, για μπάσκετ ασχολούμαι με πολεμικέ τέχνε που πιο πριν δεν μπορούσα να τα κάνω. Είναι φανταστική. Ακόμα και φίλοι μου, οι οποίοι πιο πριν μου λέγανε «Βγάλε το κάπελο, ας μη, σε, μη, σου λένε το ένα το άλλο, είμαστε εμείς εδώ». Πλέον που με βλέπουν μετά το χειρουργείο, μου εντάξει, έκανε την καλύτερη επιλογή που πήγε και τα κατάφερε και το έκανε. Ε, ήσασταν κι εσεί μπροστά στην ε, πρώτη εικόνα που είχε ο Λορέντζο μετά την αποκατάσταση. Θέλω να μα πείτε λίγο τι έκανε όταν είδε τον εαυτό του. Ε, αυτό που περιγράφει ο Λορέντζο με τα δικά του λόγια ήταν, ε, αν θέλετε, και η εντύπωση που είχα κι εγώ. Γιατί, και νομίζω φαίνεται στι φωτογραφίε, τα πριν και μετά που βλέπουμε, στην πραγματικότητα τι βλέπουμε. Βλέπουμε μια κραυγαλαία αλλαγή εκεί που είχαμε ένα τεράστιο κενό που πλέον έχει καλυφθεί ένα με μαλλιά. Αλλά αυτό είναι η πρώτη ανάγνωση εστιάστε λίγο στο βλέμμα του ανθρώπου. Εστιάστε λίγο, αν θέλετε, και σε αυτό που βλέπουμε σήμερα. Ε, λέει, πριν δεν έπαιζα μπάσκετ και οδόσφαιρο και δεν είχα δραστηριότητε. Δεν είχε κάποιο σωματικό ελάττωμα. Δεν πήγαινε γιατί δεν του άρεσε η εικόνα του. Δεν αισθανόταν άνετα να φαίνεται το τριχωτό τη κεφαλή. Γιατί έλειπε το μισό ουσιαστικά κεφάλι, το μισό τριχωτό. Δεν είχε καμία άλλη, κανένα άλλο πρόβλημα υγεία. Τώρα λοιπόν είναι αυτό που έπρεπε να είναι στην ηλικία του. Ένα νέο υγιή άνθρωπο, το ξαναλέω με αυτοπεποίθηση. Αυτό είναι κάτι που είναι ανεκτήμητο. Δεν νομίζω δηλαδή ότι μπορεί κάποιο να πει μπαίνει τιμή σε αυτό το πράγμα. Και ο ίδιο μάλλον θα πρέπει να μα πει πώ θα φανταζόταν τη ζωή του αν δεν είχε γίνει αυτό. Ε, νομίζω όλο αυτό ήταν ένα συνδυασμό και από τη θέληση του Λορέτζο και από την όλη στάση τη δική σα δίπλα του, έτσι. Κοιτάξτε να δείτε, κακά τα ψέματα. Υπάρχει πάντα το τεχνικό σκέλο, η εμπειρία, η χειρουργική, η επιστήμη ε, τη ιατρική και το τι μπορεί να κάνει, ποιε είναι οι δυνατότητε τη, ποιοι είναι οι περιορισμοί τη. Από την άλλη, σίγουρα στο συγκεκριμένο περιστατικό υπήρχε ο ανθρώπινο παράγοντα. Υπήρχε σίγουρα η θέληση του Λορέντζου και των δικών του να τον υποστηρίξουν, γιατί μιλάμε για μια αποκατάσταση που ολοκληρώθηκε σε μια περίοδο περίπου δύο ετών. Και αυτό καταλαβαίνετε θέλει και δύναμη ψυχή, υπομονή και επιμονή από τη μεριά του Λορέντζου από τη μεριά τη δική μας κάθε βήμα που κάναμε και πετυχαίναμε ουσιαστικά μας έδινε δυνάμεις για να συνεχίσουμε για να προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα. Και να πω εδώ ότι είναι από τις κραυγαλές έτσι, περιπτώσεις ε, νομίζω τα αποτελέσματα είναι εμφανέστατα και μιλάνε από μόνα τους. Βλέπω ο κόσμος πώς ήταν πριν η κατάσταση πώς είναι τώρα. Θα πω εδώ πέρα ότι το, το χειρουργείο του Λορέντζου και την αποκατάσταση τα έχουμε παρουσιάσει στο Παγκόσμιο Συνέδριο της Διεθνούς εταιρεία Μεταμόσχευσης Μαλλιών και έχει αποσπάσει κολακευτικά σχόλια. Εκρεμεί η δημοσίευση στον διεθνή ιατρικό τύπο της ε, περίπτωση του Λορέντζο γιατί είναι από τις δύσκολες περιπτώσεις. Και δύσκολες περιπτώσεις που μας έχουν χαρίσει αναγνώριση και είμαι πολύ περήφανος που το λέω αυτό σε διεθνές επίπεδο. Θα λέγατε ότι ήταν η πιο δύσκολη περίπτωση που έχετε αντιμετωπίσει με το Λορέντζο. Θα έλεγα ότι είναι σίγουρα από τις πιο δύσκολε και ε, να το πω έτσι, προκλήσεις που έχω αντιμετωπίσει ποτέ σαν πλαστικός χειρουργός. Γιατί, Γιατί στον πυρήνα δεν ήταν η αποκατάσταση η λειτουργική, ήταν ένας καθόλου λειτουργικά άνθρωπο. Ήταν όμως λειτουργικός ψυχολογικά. Ο ίδιος το είπε. Θα ήμουν στο καβούκι μου. Δεν θα πήγαινα στη δουλειά. Θα είχα κοπέλα που τώρα έχω και την αγαπάω και με αγαπάει. Εγώ τα λόγια του Λορέντζο θα χρησιμοποιήσω για να, πω, να δώσω την απάντηση. Υπ' αυτήν την έννοια, επειδή έπρεπε να φτιάξουμε την αυτοπεποίθησή του ξανά, την ψυχολογία του, ήτανε μεγάλη πρόκληση. Και χαίρομαι πραγματικά γιατί ανταποκριθήκαμε σε αυτή την πρόκληση. Είναι όμω ένα φαινόμενο που εσεί αντιμετωπίζετε συχνά. Δηλαδή, έχετε στα χέρια σα, δεν είναι μία απλή μεταμόσχευση μαλλιών, έχετε στα χέρια σα πολλέ φορέ και την ψυχολογία του ασθενή. Πρωτίστως. Γιατί κρίνεται από αυτό, ειδικά σε τέτοιε δύσκολε περιπτώσει. Πρωτίστω την ψυχολογία. Κοιτάξτε να δείτε, το πρόβλημα τη τριχόπτωση και τη κλασική μορφή τη ανδρογεννητική αλλοπαικία αφορά εκατομμύρια, για να μην πω δισεκατομμύρια ανθρώπου σε όλο τον κόσμο. Δεν καταφεύγουν όλοι στον πλαστικό χειρουργό για να κάνουν μεταμόσχευση μαλλιών. Στον πυρήνα όμω αυτή τη συζήτηση και αυτή τη αποκατάσταση είναι πάντα η ψυχολογία και η αυτοπεποίθηση. Και κυρίω αυτό που πολλοί ρωτάνε, πώ θα είμαι μετά η ανασφάλεια και ο φόβο, πώ θα δείχνω. Ορισμένοι έρχονται και με ρωτάνε, Γιατρέ, μπορείτε να μου δείξετε με κάποιο πρόγραμμα, με κάποιο software, πώ θα είναι τα μαλλιά μου. Δεν έχουν την ανασφάλεια αν θα πονέσουν ή πόσο θα κοστίσει η μεταμόσχευση. Έχουν την ανασφάλεια πώ θα είναι. Αν θα είναι ικανοποιημένοι με την εικόνα του. Εκεί λοιπόν ξέρετε τι λέω. Εκεί του βάζω μπροστά στον καθρέφτη. Καθόμαστε και κοιτάμε το πρόσωπο του συγκεκριμένου, που κάθε πρόσωπο είναι ξεχωριστό, και πάμε και χαράσουμε το πλάνο το θεραπευτικό με βάση του πώ είναι ο συγκεκριμένο άνθρωπο. Δεν υπάρχουν με λίγα λόγια καλούπια στα οποία να ταιριάζουν όλοι. Κάθε περίπτωση είναι εξατομικευμένη. Χρειάζεται διαφορετικού τύπου αντιμετώπιση, διαφορετικό σχεδιασμό και αυτό που του λέω είναι: φανταστείτε τον εαυτό σα κάποια χρόνια νεότερο. Πολλέ φορέ του ενθαρρύνουν να, δεν μου, πιστεύω, να μου δείχνουν φωτογραφίε πώ ήταν κάποια προηγούμενα χρόνια. Ο σκοπό δεν είναι να κάνουμε τον άνθρωπο κάτι άλλο. Ο σκοπό είναι τον ίδιο άνθρωπο να τον κάνουμε να δει ξανά τον εαυτό του όπω θα ήθελε να είναι, όπω θα έπρεπε να είναι με βάση την ηλικία του. Και εδώ πέρα από μια περίπτωση δύσκολη αποκατάσταση αυτό κάναμε. Αποκαταστήσαμε τον Λορέντζο όπω έπρεπε να είναι ένα νεαρό παιδί 25 ετών. Αυτό κάναμε. Τίποτα λιγότερο και τίποτα περισσότερο. Αυτή είναι η τακτική που ακολουθούμε και στα περιστατικά αισθητική αποκατάσταση. Φέρνουμε το χρόνο πίσω στον ίδιο άνθρωπο. Να πούμε βέβαια ότι ήταν και από του τυχερού, διότι έκανε τη σωστή επιλογή, πήγε στον ειδικό και έτσι δεν είχε να αντιμετωπίσει κάποιο άλλο σοβαρότερο πρόβλημα. Εντάξει, είναι μία από τι περιπτώσει που στα χέρια μη ειδικού πολύ απλά δεν θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί. Οπότε εκεί πέρα ήταν και λίγο λιγότερε οι επιλογέ ε, του συγκεκριμένου ανθρώπου, γιατί ε, μιλάμε για πολύ εξειδικευμένα πράγματα. Άρα μπορεί και να είχε πάει κάπου αλλού και να του είχε πει κάποιο: Δεν σε αναλαμβάνω, δεν είναι. Πολύ φοβούμαι όμω ότι επειδή ζούμε σε εποχέ που κοιτάμε πρώτα τον ατομισμό και το κέρδο μα, θα μπορούσε να πέσει και στα νύχια επιτιδίων και να απογοητευτεί. Να κάνει δηλαδή κάτι που μπορεί να κόστιζε και να κάρω λεφτά και να μην έχει και κανένα αποτέλεσμα. Πώς... Και, έτσι. να πω κάτι ότι έχω πάει σε γιατρό και μου έχει πει ότι δεν μπορώ να σα αναλάβω. Α, άρα Το ισχύει έχω, αυτό. Έχω πάει, έχω πάει και μου έχουν πει ότι δεν μπορώ να σα αναλάβω. Και απογοητεύτηκε περισσότερο. Εκείνη, ναι, εκείνη τη στιγμή που σου λέει και έχει πάει πα με μια χαρά ότι θα πάω να, να βγω προ τα έξω έτσι όπω θέλω και δεν. τα χέρια. Ξα... Ξαφνικά χάνει τη γη κάτω από τα πόδια σου. Δε τι έγινε εδώ. Λένε ότι γίνεται και ξαφνικά σου λένε γιατρό. Δεν γίνεται, όμω δεν το βάλα κάτω, Α μου το είπε, δεν το βάλα κάτω. Και Ζαν μπράβο προσπάθησα... σου, γιατί είναι μαχαίρι στην καρδιά να και... σου λέει κάποιο, δεν μπορώ να σε αναλάβω στο πρόβλημά σου, ναι, έτσι. Μου είπαν βέβαια, κάποια άλλα θέματα, τα οποία εμένα δεν μου άρεσαν, δηλαδή με κάποια άλλα χειρουργία, τα οποία δεν, τέτοιο. Και μετά πήγα, που μου είπε ο άλλος ότι δεν γίνεται το πρόβλημά σου, δεν λύνεται, δεν λύνεται. Μου λέει, αλλά εγώ δεν το παράτησα. Τι άσχημα όμω να το λέει κάποιο αυτό. Υπάρχουν, το ξαναλέω, περιορισμοί. Είναι πολύ εξειδικευμένη η χειρουργική αυτή που έκανε ο Λορέντζο. Ε, και το μεταξύ μα τώρα εκ των υστέρων το θεωρώ πιο τίμιο αυτό παρά να έπεθε το ξαναλέω θύμα κάποιου επιτίδιου και να του έλεγε θα γίνει, να τον γεμίσει με ελπίδε και να τον απογοητεύσει μετά με το αποτέλεσμα. Ε, θεωρώ ευχή έργο ότι σμίξαν οι δρόμοι μα και καταφέραμε μετά από μια μακρά πορεία δύο ετών και τρία χειρουργία να έχουμε σήμερα το αποτέλεσμα που βλέπετε. Μου κάνει εξαιρετική εντύπωση ότι και μετά το χειρουργείο και μετά από όλα αυτά, στέκεστε ακόμα στο πλευρό του, έτσι. Έχετε ακόμα επαφέ. Ε, είμαστε φίλοι πλέον. Είμαστε φίλοι, έχουμε επαφέ πάντα, γιατί ε, έχει δημιουργηθεί αυτό ο ακατάλλητο δεσμό μεταξύ του θεραπευτή, του γιατρού και του ασθενού, που είναι πάρα πολύ ισχυρό. Είχατε να αντιμετωπίσετε κάποια άλλη δυσκολία όσον αφορά το, το πρόβλημα του Λορέντζο. Θα είχαμε, εάν ο Λορέντζο ήταν άλλου τύπου άνθρωπο, άλλη προσωπικότητα και ήταν το θέμα τη συνέπεια κατά τη διάρκεια του χειρουργείου στα μεσοδιαστήματα, που είναι μια περίοδος κουραστική. ο Λορέτζο ήταν όμως ένας άνθρωπος, είναι ένας άνθρωπος ήρεμος, ήταν αποφασισμένος για να κάνει αυτό που έπρεπε να κάνει και ήταν πολύ υπάρχος και τηρούσε τις οδηγίες μας. Οπότε, υπ' αυτή την έννοια, σε άλλες περιπτώσεις θα μας δημιουργούσε σοβαρότατο πρόβλημα. Εδώ πέρα πήγαν όλα πάρα πολύ καλά και συνέβαλε και στο τελικό αποτέλεσμα το ότι ήταν πάρα πολύ επιθαρχημένος. Ε, να ρωτήσω και για κάποια άλλα θέματα πέρα από το πρόβλημα που είχε ο Λορέτζο. Η συγκεκριμένη επέμβαση που ακολουθήσατε μπορεί να χρησιμοποιηθεί, να εφαρμοστεί και σε άλλα σοβαρότερα προβλήματα, για να μιλήσουμε έτσι και λίγο στον κόσμο που μπορεί να αντιμετωπίζει σίγουρα, κάποιο άλλο θέμα, πολύ πιο σοβαρό ή πιο Έχουμε κάνει εξίσου. παρόμοια χειρουργία σε περιπτώσει και μεγάλων τραυμάτων στο τριχωτό τη κεφαλή, από ατυχήματα, από αφαίρεση κάποιων όγκων του δέρματο, από εγκάβματα. Έχουμε κάνει και αποκαταστάσει στο πρόσωπο, όπου μετά από μεγάλα εγκάβματα ή τραύματα, τροχαία ατυχήματα α πούμε. Έχουν δημιουργηθεί απώλειε στα φρύδια, στον τριχωτό του προσώπου και εκεί πέρα έχουμε πάει και έχουμε επαναδιαμορφώσει ουσιαστικά την τριχοφία είτε σε συγκεκριμένε αισθητικέ μονάδες όπως είναι τα φρύδια, mm -hmm. συχνή τραυματισμοί σε τροχαία ατυχήματα, είτε ακόμη και η περιοχή του γενείου ε, σε άντρε. Έτσι καλύπτουμε και τα σημάδια από τα χειρουργία που έχουν γίνει και από τα εγκάβματα και τι ουλές και έχουμε και μια καλύτερη αισθητική εμφάνιση συνολικά. Μάλιστα. Ε, κάτι άλλο που θα ήθελε να πει, εσύ, Λορέτζο, όσον αφορά την όλη εμπειρία σου. Η όλη εμπειρία ήταν ευχάριστη. Λοιπόν, εγώ έχω να πω σε όσου έχουν πρόβλημα, ότι να μην είναι κλεισμένοι, να πάνε να μιλήσουν με γιατρό, να πάνε να δουν το πρόβλημα, γιατί αυτό θα του τρώει όλου τη ζωή. Μένα με έφαγε 20 χρόνια, κατάφερα, το αντιμετώπισα, πήγα στον γιατρό, τα αποτελέσματα είναι εξαιρετικά. Και δεν χρειάζεται. Θα μέτρουγε ακόμα. Δηλαδή θα μέτρουγε ακόμα. Και όσο θα μεγάλο θα μέτρουγε κι άλλο. Και σε ρίχνει ψυχολογικά και αυτό δεν είναι καλό. Οπότε πάμε στο γιατρό, γιατί η ζωή είναι μικρή δυστυχώ. Και όσο αυτό σε τρώει και σε καταπιέζει, δεν είναι ωραίο. Νομίζω το μήνυμα του Λορέτζο ήταν ηχηρό προ όλου σα. Ε, Εσεί, κύριε Βεκρή, κάτι που θα θέλατε να πείτε. Ανάμεσα στι χιλιάδε περιπτώσει που θα αποκαταστήσουμε το τριχοτρό τη κεφαλή μια μεταμόσχευση μαλλιών για αισθητικού λόγου. Θα υπάρχουν πάντα, όσο λίγε και να είναι, και αυτέ οι δύσκολε περιπτώσει από παλιά τραύματα, από παλιά εγκάβματα που στο κάτω-κάτω συνέβησαν στην ηλικία που ήταν ακόμη ο Λορέντζο Μωρό. Δεν είχε την επιλογή τότε να το κάνει, να μην το κάνει. Έγινε. Συνέβη. Και έζησε, όπω είπε, επί 20 χρόνια με ένα μόνιμο τραυματισμό, μια μόνιμη ουλή. Εδώ πέρα λοιπόν δεν μιλάμε απλά για αισθητική, δεν μιλάμε για όμορφιά. Μιλάμε για τον πυρήνα τη αποκατάσταση και τη επανόρθωση στην πλαστική χειρουργική. Είναι από τα πράγματα. Που θα έχουμε αργότερα στην καριέρα μα, όταν θα είμαστε προ τη Δύση, να περηφανευόμαστε και να ε, τα θυμόμαστε με νοσταλγία και με ε, συγκίνηση. Αυτό είναι που προσέφερε η συγκεκριμένη ε, ιστορία με τον Λορέντζο. Και εσεί γνωρίζουμε ότι έχετε στο ιστορικό σα και άλλα τέτοια περιστατικά. Ε, ήτανε τιμή μα και για του δύο που ήσασταν κοντά μα. Ευχαριστούμε πολύ.